Ποιο είναι το νόημα αυτής της εκδήλωσης? Καταρχήν εδώ βλέπω στο ακροατήριο πολλούς που έχουμε γνωριστεί κατά καιρούς στο διχορικό αυτής της κρίσης και του αγώνα για να κινητοποιηθεί και να οργανωθεί αυτός ο λαός απέναντι στην απειλή που που αντιμετωπίζει, και ξέρω ότι βρίσκονται από όλο το πολιτικό φάσμα. Από όλο το πολιτικό φάσμα. Γι' αυτό είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία αυτής της εκδήλωσης. Ξέρω επίσης ότι αυτοί που βρίσκονται και οι πολύ περισσότεροι που παρακολουθούν online και από όλη την Ελλάδα δεν ήρθαν για φωτογραφίες. Όπως το βιώσαμε σε άλλες εκδηλώσεις, σε άλλα σχήματα, σε άλλες καταστάσεις. Άρα το πρώτο θετικό μήνυμα είναι ότι βρίσκονται πολιτικές δυνάμεις ή αν θέλετε σχήματα ή αν θέλετε πρωτοβουλίες και όλα αυτά ή κινήματα που έχουν τη διάθεση να δώσουν από κοινού τον αγώνα. Αυτό είναι το ένα κρατούμενο. Και αυτό δεν είναι εύκολο, ούτε θα πρέπει εύκολα να το βάλουμε στην άκρη. Πρέπει να περάσει πάση θυσία στο λαό ότι εμείς ενωνόμαστε στο όνομά του για το συμφέρον. Σε μια κατάσταση όπου τα πάντα αποσυντίθεται και που κυριαρχεί από την κοινωνική μηχανική της εξουσίας, ξέρετε, η προσπάθεια να στρέψει τον ένα ενάντια στον άλλο, μέχρι η διάλυση των υπαρχών των βεβαίως κομματικών μηχανισμών που έπαιξαν το συγκεκριμένο ρόλο που έπαιξαν ιστορικά. Λοιπόν, το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι ότι από εδώ δεν φεύγουμε ακούγοντας ή συμμετέχοντας σε μια πολύ ωραία εκδήλωση. Εδώ φεύγουμε ο καθένας μας με καθήκον. Με καθήκον. Τι σημαίνει καθήκον? Σημαίνει ότι πρέπει πάση θυσία στο χώρο ή στο χώρο δουλειάς ή στο χώρο γειτονιάς μαζί με άλλους συναγωνιστές που δεν βρέθηκαν αυτή τη στιγμή σήμερα μαζί μας για χιλιάδες άλλους λόγους ή με τον κόσμο ευρύτερα να μπορεί να μεταδοθεί αυτή η βασική ιδέα. Το αν αυτή η πρωτοβουλία θα περπατήσει ή όχι θα αποδειχθεί από το αν θα περπατήσει μέσα στην κοινωνία, στο λαό των ίδιων. Εάν δεν περπατήσει, μην το συζητάμε, να σταθήσουμε εδώ. Τι σημαίνει περπατάει? Σημαίνει είμαστε έτοιμοι, τουλάχιστον και εμείς που είμαστε στο πάνελ, αλλά και αυτοί που βρίσκονται από κάτω, να επαναλάβουν το ίδιο πράγμα σε όλες τις γειτονιές, σε όλα τα χωριά, σε όλες τις χώρες της Ελλάδας. Να φτιάξουμε εκλογικά ψηφοδέλτια για τις επερχόμενες εκλογές? Όχι, φίλοι μου, γιατί πολύ απλά δεν προλαβαίνουμε. Βιάζει η κατάσταση του λαού και της χώρας. Και μέχρι τότε θα έχουν συμβεί αναρρύθμιτα πράγματα που μπροστά σε αυτά η σημερινή κατάσταση θα μοιάζει ουρική. Σας το εγγυώμαι, ξέρετε πολύ καλά ότι στα 4 χρόνια τώρα δεν έχω πέσει έξω ούτε σε μία εκτίμηση. Αυτό που έρχεται και που βεβαίως βιάζεται και η συμμορία Σαμαρά με τη ΣΕΔΟ να υπογράψει και να βάλει την υποθήκη της χώρας είναι η τελεσίδικη κατάλυση αυτού που λέμε του μορφώματος κρατικού, όπως το λέτε παρακτώ, που λέγεται ελληνική πολιτεία. Τελειώνει φυσικά την ελληνική ουσιαστικά και τελειώσει με τη διοίκηση που ακούσαμε. Την πολύ ωραία διοίκηση για την Τρόικα, αλλά και το γεγονός ότι στο ελληνικό κράτος δεν λειτουργεί απολύτως τίποτα εάν δεν προσυπογραφεί από συγκεκριμένο επίτροπο ανάλογα το Υπουργείο ή την Υπηρεσία. Μάλιστα σήμερα μου λέγανε το εξής καταπληκτικό κρατικό, το οποίο με σώκαρε και εμένα παρά το γεγονός ότι ξέρω ότι κατάσταση κυκλοφορεί. Μια κοπελιά προσπαθεί να μεταναστεύσει στην Αυστραλία προσπαθώντας γιατί παντρεύεται με ένα Αυστραλό επίκο, ρε παιδιά. Ωραία. Τα χαρτιά της θα έρθουν από την πρεσβεία του Βερολίνου με την έγκριση για μετανάστευση. Αυτό το έχουν καταγγείλει τα σωματεία ναυτεργατών για τους ναύμους που γίνονται, για τον τρόπο που δεν περνάνε μέσω των προξενείων, των τοπικών προξενείων, των ελληνικών προξενείων, αλλά περνάνε από τη γερμανική πρεσβεία. Το τι θα συμβεί εδώ ή το τι συμβαίνει είναι λίγο πολύ κατανοητό. Να μου επιτρέψει ο φίλος, δεν είναι η ώρα να κάτσουμε να αναλύσουμε το σχέδιο με το οποίο μπορεί να απαντηθεί το σύστημα του ευρώ, αν και είναι χρήσιμο, το ξέρει άλλος, φαντάζομαι.
ότι όποιος παρακολουθεί έχει ακούσει άπειρες αναλύσεις για τον τρόπο που μπορεί να φύγουμε από αυτή την κατάσταση και να πάμε σε μια άλλη κατάσταση πολύ γρήγορα να ανακάμψει η χώρα, εάν πιστέψουμε στις δυνάμεις του λαού, εάν βάλουμε την μεγάλη πλειοψηφία του λαού και της δώσουμε το δικαίωμα να δουλέψει. Και να δουλέψει έχοντας το δικαίωμα στο προϊόν της. Και περισσότερο έχοντας δικαίωμα στη χώρα της. Που αυτή τη στιγμή δεν έχει. Γρήγορα, υπάρχουν και τεχνοκρατικές λύσεις και μπορούμε να τα συζητήσουμε ώρες. Και ενδεχομένως μια ανάλογη συζήτηση πρέπει, ίσως θα πρέπει να οργανωθεί να γύρω από τα ζητήματα αυτά. Όμως αυτό που πρέπει να μάθουμε και αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε όλοι, ότι εμείς, αν θέλετε, η πολιτική που εκφράζουμε εμείς, η πολιτική που είμαι εγώ εδώ, η πολιτική με ήταν, είναι της περιπατητικής σχόλης. Σημαίνει ότι αν δεν έχουμε τα κότσια να πούμε εκεί έξω, να πάμε πόρτα-πόρτα, σπίτι-σπίτι αν χρειαστεί, μαγαζί-το-μαγαζί, χώρο δουλειά στο χώρο δουλειά, και δεν επικοινωνήσουμε πρόσωπο-πρόσωπο με τον κόσμο όλο, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει τις φοβίες του, έχει τις αναστολές του, έχει αυτά τα πράγματα που όλοι γνωρίζουμε ότι έχει, αλλά είναι έτοιμο σε μεγάλο βαθμό, εάν πιστεί ότι μπορεί να ξεπερδέψει με αυτό το καθεστώς, θα το κάνει εν λοιπόν φθαρμό. Αυτή η πίστη έχει δύο συνισταμένες, δύο συνιστώσεις. Το πρώτο είναι το να ξέρει πού βαδίζει. Και το δεύτερο, πολύ σημαντικό, είναι να δει κάποιους μπροστά που είναι διαδεδειμένοι να βάλουν το κεφάλι του στον τορβά. Από αμνημονεύτων των χρόνων, ανάφερε ο Ψαγωρής ο Βασίλης, το παράδειγμα του Σπάρτακου. Έτσι γίνεται η ιστορία. Ο Ηλίτης έλεγε με χιλιάδες τον αγώνα, γυρίζει έτσι. Λοιπόν, και ο Ρασούλης το έλεγε ειδικά, με ειδικές μάζες κινείται. Έτσι έλεγε. Εάν δεν πάρει ο καθένας από εμάς την απόφαση ότι είναι προσωπική του υπόθεση ο αγώνας που γίνεται, μέσα στις συλλογικότητες που ο καθένας ανήκει, αλλά και στη συλλογικότητα που πάμε να δημιουργήσουμε με την έννοια της αποκοινού δράσης. Εάν δεν πάρει ο καθένας την απόφαση αυτή, κοιτάξτε, δείτε, για μένα είναι τελειωμένο, έτσι. Εγώ θα το κάνω μέχρι τέλους. Θα το κάνω μέχρι τέλους. Θα το κάνω μέχρι τέλους. Και ας είμαι και μόνος που να συγκαταστώ για λίγο. Γιατί εγώ το οφείλω και στα παιδιά μου. Δεν έχω δύο, έχω τέσσερα παράδειγμα. Και δεν θα επιτρέψω κανέναν να μου πει ότι την κρίσιμη στιγμή εγώ κρυβόμουν. Είχα άλλες πιο σοβαρές ασχολίες ή άλλες προτεραιότητες. Άλλες. Όχι. Πρώτα και κύρια θα εξασφαλίσω ότι το μέλλον των παιδιών μου είναι σε αυτή τη χώρα και είναι στα χέρια τους. Όλους τους συμμετέχοντες εδώ, πάμε μια βόλτα την Ελλάδα. Πάμε μια βόλτα την Ελλάδα να δείτε το μεράκι του κόσμου, τον πόνο του, τον καημό του, την αγωνία του να βρει μια διέξοδο, να σηκώσει κεφάλι και μετά ελάτε να μου πείτε αν ο λαός είναι έτοιμος ή όχι. Και είναι τρία χρόνια, τέσσερα, και με άλλους συναγωνιστές και συντρόφους μπορώ να το ρωτήσω, αλλά με την πραγματική έννοια του όρου και όχι με την ξεφτυλισμένη έννοια που χρησιμοποιούν ορισμένοι. Πραγματικούς συντρόφους. Αλλά στον δρόμο, εκεί, άλλος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναλύσεις ξέρω να κάνω και εξαιρετικές, πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε. Αλλά εδώ δεν πάμε να κάνουμε καριέρα αναλυτή. Πάμε να απελευθερώσουμε έναν τόπο, ένα ολόκληρο λαό. Και αν δεν έχουμε τα κόφια, καλύτερα κρυφτούμε σπίτι μας. Εμείς που συμμετέχουμε εδώ και που ξέρω ότι πάρα πολύ κόσμο που μας παρακολουθεί, πολύ δεν περισσότερο από εδώ, μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Και δεν τρομάζουμε εύκολα. Δεν τρομάζουμε εύκολα, αυτό το πρόβλημά τους. Είπε προηγουμένως ότι θα μας κλείσουν στη φυλακή γιατί είναι κλιματική οργανωμένη. Μόνο λάβε, ρε. Ας έρθουμε εδώ πέρα να δούμε, φυλακή. Τι είμαστε εδώ, φαβόροι της Χρυσαυγής. Τι νομίζουμε να κρυφτούμε. Ας τολμήσω το κάτι και θα δούμε τώρα πόσο απειδή αφοράει ο Σάκ.
αυτό είναι το πρόβλημά τους. Εκεί βρίσκεται. Και έχουμε το μεγαλύτερο συλλογικό πλεονέκτημα που ποτέ ξανά λαϊκό κίνημα δεν είχε ποτέ στην ιστορία. Ξεκινάμε με ένα μεγάλο, μεγάλο πλεονέκτημα. Ο λαός μας είναι ήδη ενωμένος. Δεν έχει ξεχωριστά μαγαζιά. Δεν χωρίζεται σε αριστερούς δεξιούς για να φτύνει το ένας με τον άλλο. Δεν υπάρχουν αριστερά καφενεία, δεξιά καφενεία. Αριστερές μπύρες, δεξιές μπύρες. Αυτό τόσο συστική που το φέτος το χειμώνα. Δεν υπάρχει αυτό το εμφύλιο πολεμικό, δεν υπάρχει στο λαό. Και όσο να πω και προσπάθησαν να το περάσουν, με τις γιορτές μίσους, με τις δυνάμεις του μίσους και όλες αυτές τις θεωρίες, το δύο άκρο και όλα αυτά, δεν μασάει ο κόσμος. Αυτό λοιπόν το μεγάλο σημαντικό πλεονέκτημα μπορούμε να το μετατρέψουμε σε πραγματική υλική δύναμη. Τέτοια που το συντομότερο δυνατό να απαλλαγούμε από αυτούς. Το συντομότερο δυνατό, γιατί αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Εκτός κι αν σας αρέσει να βλέπετε που ξέρω σε κανέναν δεν αρέσει, όχι μόνο γιατί το βιώνουμε εμείς ήδη. Εμείς δεν είμαστε, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, εξασφαλισμένοι και βλέπουμε αυτοί ψηλού ως παρατηρητές το κοσμάκι να υποφέρει εν είδη ανθρωπιστικής κρίσης. Τι όμορφη λέξη. Ανθρωπιστική κρίση, η γενοκτονία ενός ολόκληρου λαού. Και μάλιστα επί σκοπό γενοκτονία. Αυτό το πράγμα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, τουλάχιστον από τη δική μας μεριά. Σαν ενιαίο παλάκι και μέτωπο, σας εγγυόμαστε ότι αυτή τη δουλειά με αυτόν τον τρόπο θα βάλουμε φωτιά σε όλη τη χώρα. Θα βάλουμε φωτιά σε όλη τη χώρα. Έχουμε αποδείξει ότι και τις δυνάμεις έχουμε και τη δυνατότητα να το κάνουμε έχουμε και την οργάνωση και τον τρόπο να το κάνουμε. Και είναι ο γνωστός από παλιά, διά της περιπατητικής σχολής. Δεν περιμένουμε ούτε τα μέσα μας της ενημέρωσης, ούτε τους καναλάδες, ούτε τίποτα από όλα αυτά να μας εκφράσει, να μας διαμορφώσει κλίμα. Θα το διαμορφώσουμε εμείς οι ίδιοι. Και είμαι σίγουρος, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, είμαι απολύτως σίγουρος ότι οι συναγωνιστές που βρίσκονται εδώ και από άλλα κινήματα και από άλλες πολιτικές πολιτικά σχήματα, αλλά και αυτοί που θα προσθεθούν στην πορεία, έχουν την ίδια αποφασιστικότητα, την ίδια αποσίωση στον κοινό σκοπό. Που δεν είναι άλλος αυτό που είπε προηγουμένως. Εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική απελευθέρωση. Τα αιτήματα του ΕΑΜ, αν θυμάστε. Πιθανά μην είναι πραγματικότητα. Κίνησα σε εμφύλιο σπαρακτό ολόκληρη ελληνική κοινωνία. Όχι το 44 ή 46 ή 49. Επί τέσσερις συναυτές δεκαετίες υπήρχε ο εμφύλιος αυτή τη χώρα. Αυτό λοιπόν τελειώνει τώρα. Τελειώνει τώρα. Και από εδώ και μπρος θα πρέπει να μας φοβούνται. Το ξέρουν ότι μας φοβούνται. Το ξέρουν όλοι ότι μας φοβούνται. Δεν είμαστε εύκολος αντίπαλος. Δεν μασάμε ρε παιδιά. Τι να γίνει. Γιατί έχουμε ένα τεράστιο σύμμαχο. Δεν χρειάζεται να πείσουμε κανέναν ότι έχουμε τη σωστή πρόταση. Τους πήγε η ίδια η πραγματικότητα. Και όχι με πρόθυμο, με προθεσμία δεκαετίας. Κάθε μέρα που περνάει είναι ένα καρφί στο φέρετρό τους. Και είναι ένα μεγάλο πόνος για μας, δικαίωση για μας. Για τον τρόπο που παλεύουμε, για τον τρόπο που μιλάμε, για τον τρόπο που αφήνουμε στο λαό. Γι' αυτό δεν έχουμε ανάγκη να κερδίσουμε τον κόσμο με επιστημονικές αναλύσεις. Το καταλαβαίνει και ο ίδιος το τι ακριβώς του λέμε και με ποιο τρόπο μπορεί να τα κάνει πέρα. Και στο κάτω της γραφής, με εξαίρεση τα θύματα αυτού του πολέμου, δηλαδή εκείνο τον κόσμο που πραγματικά έχει χάσει κάθε ελπίδα και μένει άπραγος μπροστά σε αυτήν την καταιγίδα που έρχεται, θύματα έχει όλος ο πόλεμος, όλοι οι πόλεμοι, και η στρατιωτική και η κοινωνική και η οικονομική. Το υγιές κομμάτι, η μεγάλη πλειοψηφία λοιπόν του ελληνικού λαού, το υγιές καταλαβαίνετε κοινωνικά εννοώ υγιές, ξέρει πολύ καλά πώς θα βγάλει από την κρίση τη χώρα. Δεν χρειάζεται κανένα σωτήρα, κανέναν ειδικό επιστήμονα. Ξέρει πολύ καλά, αρκεί να του δώσει το δικαίωμα να δουλέψει. Αρκεί να του δώσει το δικαίωμα να δουλέψει, να ελέγχει τη δουλειά του και το προϊόν της δουλειάς του. Και να μην είναι δουλοπάρκος του οποιοδήποτε. Είτε τραπεζίτη, είτε ολιγάρχη, είτε όποιοι τι ξέρουν. Με αυτόν τον κόσμο και με τις δυνάμεις αυτού του λαού, μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Και μπορούμε να τα βγάλουμε πολύ γρήγορα, αφού βεβαίως ανατρέψουμε.
πούμε, αυτό το καθεστώς, αυτή την κλειστοσυμμορία που κυβερνάει. Αλλά προσέξτε, έχουμε ευθύνη όλοι. Όλοι έχουμε ευθύνη. Όχι βεβαίως ισόπως οι ισότιμοι. Οφείλω να ομολογήσω. Αλλά όλοι. Από τον τρόπο που θα κινηθούμε και να θυμηθεί μια παλιά ρίση. Ο εθνικοπροδοτικός αγώνας πάντα εξαρτώταν από τον τρόπο που ένας λαός μετατρέπει την καλύβα του, το σπίτι του, την πολυκατοικία του, να το πούμε έτσι, σε φρούριο του εθνικοπροδοτικού αγώνα, σε μέτωπο του εθνικοπροδοτικού αγώνα, που μέσα εκεί οργανώνει το ίδιο ο λαός για να δώσει την τελική μάχη. Εάν το κατορθώσουμε αυτό το πράγμα και ξέρουμε όλοι όσοι είμαστε, γιατί όλοι είμαστε στους δρόμους εδώ και πολύ καιρό, είμαστε κοντά σε αυτό. Κοντά σε αυτό. Έχουμε έναν κόσμο τουλάχιστον η κρίσιμη μάζα που λένε οι κοινωνιολόγοι σε αυτές τις περιπτώσεις, που όχι μόνο ακούει, αδειμονεί να μπει στη μάχη. Αλλά θα πρέπει να πιστέψει ότι δεν θα την κοροϊδέψουμε, δεν θα την πουλήσουμε έναντι πινακίου φαγής ή οφιτσίου. Οπουδήποτε και αν προσφέρεται. Εκεί, εάν τιμήσουμε ότι πραγματικά εμείς αντλούμε δύναμη από τον ίδιο τον κόσμο και είμαστε κομμάτι από αυτόν τον κόσμο, τότε τελείωσε το ζήτημα. Θα δούμε πόσο εύκολα και άμεσα λύνεται αυτό το πράγμα. Και αν χρειαστεί, βλέπουμε και τα υπόλοιπα, αλλά πρώτα και κύρια αυτό. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Το πώς φεύγουμε από εδώ και τι πάμε να κάνουμε. Και από αυτό θα εξαρτηθούν τα πάντα. Και αυτό μας αφορά όλους, το ξαναλέω. Εάν αυτό δεν περπατήσει, δεν αποκτήσει πόδια μέσα στο λαό, μέσα στην κοινωνία, τότε δεν συζητάνε ό,τι εκλογικά σχήματα και να φτιάξουμε. Ό,τι και να γίνει, απλά ο λαός θα μας βάλει στο ίδιο κάδρο με αυτούς που φτύνει. Και δεν θα καταφέρουμε να απολύσουμε τίποτα. Γι' αυτό σας καλώ από αύριο, από σήμερα το βράδυ, ελάτε όλοι μαζί να γυρίσουμε την Ελλάδα αν χρειαστεί, όλη την Αθήνα, όλα τα χωριά της χώρας. Έχουμε τη δυνατότητα να κερδίσουμε το σχετικό πλεονέκτημα που λέγεται μεγάλη πλειοψηφία του λαού και να καθαρίσουμε τον κόπο του Ναδίου, όπως υπόθηκε προηγουμένως. Να το ξεσκίσουμε, όχι να το καθαρίσουμε. Εμείς, ο απλός κόσμος, και με αυτόν τον τρόπο, για πρώτη φορά ίσως στην ιστορία, να μπορεί ο λαός για μια και έξω να τελειώσει με αυτό το πράγμα που πάντα έκανε τον καθήκον του, έδινε τη μάχη και την τελευταία στιγμή, καθώς πήγαινε στην πηγή να πιει νερό, έκανε τη δυνατότητα. Αυτή τη φορά δεν θα τη χάσει. Και δεν θα τη χάσει γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι πήγε λάθος τις προηγούμενες φορές και δεν πρόκειται να επαναλάβουμε τις ίδιες λογικές με τις οποίες ιτήθηκε παλιά ο λαός. Αυτή τη φορά και ο λαός είναι όριμος και οι δυνάμεις που βγαίνουν από τα σπλάκνα του όριμες για να μπορέσουν να φτάσουν μέχρι το τέλος και να δώσουν πραγματικά άλλη προοπτική στη χώρα και στο λαό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.